Στις θέσεις μας όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε για να σας προσφέρουμε γνώση, χαρά και συνταγές φυσικά εδώ στο μήμα σας. Σήμερα θα κάνουμε παιδιά μία συνταγή τρομερή, μία συνταγή που τη γνωρίζουμε όλοι. Θα κάνουμε κανελόνια με κυμά όπου από πάνω θα μπει μία μπεσαμέλ και τυριά και τα πάντα γενικά. Κίνηση νούμερο 1 είναι να φτιάξουμε το κυμαδάκο μας. Κατευθυνόμαστε στις εστίες μας. Θα ανάψω τη φωτιά μου μέτρια προς δυνατά. Και όσο ζεσταίνεται η κατσαρόλα, πάμε να ψιλοκόψουμε ένα κρεμμυδάκι. Το κρεμμυδάκι μας είναι πανέτοιμο. Πάμε να ρίξουμε λαδάκι στην κατσαρόλα μας. Πάμε να ρίξουμε μέσα το κρεμμυδάκι μας. Ανακατεύουμε. Τέλεια. Αφήνουμε το κρεμμυδάκι να καραμελώσει και πάμε να ψιλοκόψουμε και το καρότο μας. Μέσα και το καρότο. Οπα. Και αφήνουμε αυτά τα δύο λαχανικά να καραμελώσουν. Τα λαχανικά μου έχουν καραμελώσει και τώρα πάμε να ρίξουμε το σκορδάκι. Το σκορδάκι το βάζουμε στο τέλος, γιατί καίγεται πιο γρήγορα γι' αυτό. Οπότε το προσέχουμε λίγο, το σκόρδο μας. Πολύ ωραία, μέσα και το σκόρδο. Και ανακατεύουμε. Θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο γιατί μου έχει στεγνώσει η κατσαρόλα μου. Και κυμάς μοσχαρίσιο, σας προσέχουμε εδώ πέρα, δεν βάζουμε και χοιρινό, μόνο μοσχαρίσιο. Οκ, μέσα στην κατσαρόλα. Και τώρα σκεφτείτε ότι όσο σοτάρει το κυμάς, το ρουφάει όλη τη γλυκάδα που έχουν βγάλει το κρεμμύδι και το καρότο. Και το αφήνουμε τώρα να σιγαριστεί όμορφα και ωραία. Λοιπόν, ο κυμάς μου έχει σοταριστεί, έχει γίνει μπερκέτη. Βλέπετε ότι δεν έχει βγάλει την παραμικρή υγρασία, άρα έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Τώρα, κρασάκι κόκκινο μέσα. Τώρα μας παίρνει να δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά μας. Το πάμε στο τέρμα. Αχ, μοσχοβολιές. Θα προσθέσουμε μέσα βασιλικό, ξέρω, αλλά το πίπερο δεν έχω βάλει. Και να κατέβουμε. Πάρα μα πάρα πολύ ωραία, το αλκοόλ έχει εξατμιστεί και τι θα κάνω τώρα. Έτοιμη σάλτσα ντομάτα, στο site υπάρχει, βάλε το site εδώ, eurostories.com για σάλτσα ντομάτα σε έτοιμη πολυτελείας. Και ρίχνουμε τη μισή ποσότητα της συνταγής μέσα. Χαμηλώσω τη φωτιά τώρα, το πάω στο 7 για να σιγοβράσει. Παιδιά μου σχοβολά είναι, κοιτάξτε εδώ τώρα τι ωραίο χρωματάκι έχει πάρει ο κυμάς μας. Και θα αφήσω τώρα να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά, το πάω στο 6. Θέλω να μου καραμελώσει τώρα εκεί μας, να μου εξατμιστεί όλη η υγρασία. Το αφήνουμε για περίπου 20-25 λεπτάκια. Την υπόλοιπη όμως αλτσούλα, ελάτε μαζί μου, κοιτάξτε που θα τη βάλουμε. Στο σκεύος όπου θα ψήσουμε τα κανελόνια. Σε ένα πυρήμαχο λοιπόν σκεύος, αδειάζουμε μέσα την υπόλοιπη σαλτσούλα. Την απλώνουμε, τέλεια, ό,τι μου έχει μείνει μέσα εδώ. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. Βλέπετε. Θα κάνουμε μια μπεσαμέλ. Κλασική περίπτωση μπεσαμέλ. Πάμε στην κατσαρόλα μας. Θα ρίξουμε μέσα βούτυρο. Και το αφήνουμε να λιώσει. Πάμε να πάρουμε το αλεύρι μας. Μέσα και το αλεύρι. Ανακατεύουμε. Πάμε να φέρουμε το γάλα μας. Εδώ, εδώ. Ρίχνουμε και το γάλα μας σε δόσεις. Ανακατεύουμε. Πάμε τη δεύτερη. Η μπεσαμέλ μας είναι πανέτοιμη, σβήνω τη φωτιά και πάμε στα τυριά μας δίπλα, να κάνουμε παρεούλα στα τυριά. Ρίχνουμε μέσα γκούντα, παρμεζάνα τριμμένη, θα κρατήσω και λίγο για να πασπαλίσω συνέχεια από πάνω, όπως κάνουμε και στο παστίτσιο. Λίγο το θυμαράκι φρέσκο, να ψιλοκόψουμε μέσα. Ανακατεύουμε. Πόσο ωραία τυρένια μπεσαμέλ φτιάξαμε, μπαμ μπαμ. Αλατάκι περάκι. Και ο κυμάς μας έτοιμος και τι θα κάνω τώρα. Θα βάλω μελάκι, δεν βάζουμε ζάχαρη σε αυτή την εκπομπή, γενικά τίποτα. Ανακατεύω, αφήνουμε να κρυώσει ο κυμαδάκος μας για να γεμίσουμε σαν κύριοι τα κανελόνια μας. Έχουμε οργανωθεί, τα έχουμε βάλει όλα μπροστά μας και τώρα σακούλα ζαχαροπλαστικής, κόλπο που το κάνω χρόνια για να γεμίσω τα κανελόνια μου πολύ πολύ γρήγορα. Παρατηρούμε ότι ο κυμάς μας δεν έχει καθόλου υγρασία μέσα. Παίρνουμε ένα κανελόνι. Πιέζουμε
Βάζουμε και λίγο εδώ. Βλέπετε, τα ψάκι. Επόμενο. Ο κιμάς που μας περίσεψε θα παίξει από πάνω, διάσπαρτος. Αυτός εδώ πέρα. Έτσι, να πάει παντού. Τέλεια. Και φυσικά δεν ξεχνάμε την μπεσαμέλ μας. Να πέσει. Παχιά, παχιά. Τέλεια. Πασφαλίζουμε με την παρμεζάνα που μας περίσεψε, που κρατήσαμε βασικά. Και θα ψήσουμε για 40 με 45 λεπτάκια. Φυγάμε. Όπου. Τα κανελόνια μας είναι πανέτοιμα. Τα έχουμε αφήσει, έχουν κρυώσει πολύ καλά για να βγάλουμε κομμάτι, αλλιώς δεν θα βγει όμορφο. Βλέπετε πόσο ωραίο χρώμα έχει πάρει στην επιφάνειά του. Και πάμε να το κόψουμε. Μεγάλα κομμάτια τώρα. Μπαμπάτσικα. Νομίζω κάναμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά είναι αυτό, γι' αυτό ανυπομονώ. Πανάλαφρο, ένα νόστιμο, αεράτο. Δοκιμάστε αυτή τη συνταγή, είναι πανεύκολη, πεντανόστιμη, θυμίζει λίγο παστίτσιο, οπότε αν είστε φαν του παστίτσιου, κάντε τι. Θα τα πούμε το Σαββάτο με τον Νικόλα στο Twitch Sunday. Να είστε όλοι καλά, περιμένω τα σχόλιά σας, like, share και subscribe. Αυτά είναι γνωστά τώρα. Φιλάκια πολλά, γεια σας.